Παναθηναϊκό. Πάμε Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα για Ιωαννίδη. Αλλά νομίζω ότι Γιάννης Αραφούζος. Αλλά ναι, αυτό που βγήκε αργά το απόγευμα είναι κάποιες από τις ατάκες του Γιάννη Αλαφούζου που κατέθεσε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο Τάσος Νικολογιάννης στην παρέα μας. Χαίρετε. Γεια σου, φίλε. Γεια σας, γεια σας. Ναι, είχαμε την κατάθεση του Γιάννη Αλαφούζου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με τη δηλώση που έκανε μετά το Μάζο Μητυλανίας 17 Φεβρουαρίου. Αναφέρθηκε στις παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου διαχρονικά και τις ετερόκλητες συνολικές ομάδων που φτάνουν σε βαθμό εξάρτησης. Είπα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ΠΑΕ που ο προπονητής της δίστασε να πανηγυρίσει τον γκολ σε βάση μαχικής ομάδας και μάλιστα είπε ότι αυτή η ΠΑΕ φέτος προσωτερίστηκε άλλη ομάδα και στη συνέχεια απάντησε ρωτήσεις στο μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την υπόθεση Τσιλούλη και ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε έρευνα για θυγατρικές ομάδες η σκοπιμότητα των διαιτητών ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Αυτά είναι κάποια από, από αυτά που βγήκαν από την κατάθεση του Γιάννη Αλαφούζου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μάλιστα. Τώρα, κατά τα άλλα, εντάξει, τα δημοσιεύματα για τον Ιωαννίδη είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, απλά τα φρεσκάρουν. Ναι, ναι, το ποσό που λένε είναι αστείο, ούτε για πλάκα πάνω εκεί δεν υπάρχει. Κάπου 15 γράφουν. Ναι, ναι, δεν υπάρχει ούτε καν να το συζητήσει το 15 εκατομμύρια πάνω εκεί. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πει εδώ και καιρό. Ο Παναθηναϊκός θα συζητήσει μόνο εξωπραγματική πρόταση για τον Φώτη Ιωαννίδη. Είναι επιθυμία της διοίκησης, είναι προσωπική επιθυμία του Γιάννη Αλαφούζου, ο Φώτης Ιωαννίδης να παραμείνει τα επόμενα χρόνια στην ομάδα. Πιθανότατα θα γίνει και μια νέα αναπροσαρμογή συμβολέου. Είχε γίνει μια πέρσι, θα γίνει και φέτος μια. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει κάθε προσπάθεια ώστε ο παίκτης να παραμείνει με ποια έννοια. Δηλαδή και ο ίδιος να θέλει να παραμείνει. Γιατί σίγουρα θα έρθουν προτάσεις το καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, κάποια στιγμή στο μυαλό του σίγουρα έχει να πάει στο εξωτερικό, αλλά να μην είναι αυτή η χρονιά, γιατί βασίζει πάρα πολλά πάνω του. Είναι ένα παιδί το οποίο το έχει πιστέψει ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή, όταν κανείς δεν τον πίστευε. Έχει εξελιχθεί, ναι, έχει βελτιωθεί. Έχει εξελιχθεί, έχει βελτιωθεί και θέλουν πάνω του να χτίσουν την ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Πάνω στον Ιωαννίδη, στον Μπακασέτα, στο ελληνικό κορμό που ο Παναθηναϊκός στήριζε σιγά σιγά και με παίκτες αξίας και με άλλους παίκτες που φτάζουν και το καλοκαίρι. Οπότε, Τάσο, πότε λύγει το υπάρχον συμβόλαιο? Το 26 νομίζω. 26. Νομίζω θα παίξει ρόλο και ομάδα, έτσι. Γιατί η Στουτγκάρδη, οκ, okay, με όλο το σεβασμό. Δεν νομίζω να είναι. Το βασικό είναι τι θέλει ο Φώτης. Αυτό λέω. Δεν ξεκινάνε όλα, δεν είναι θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει από κάπου ότι θέλει να φύγει ή θέλει να πάει τώρα στο εξωτερικό. Το καλοκαίρι θα δούμε, αλλά σίγουρα ότι θα έρθουν προτάσεις, θα έρθουν 100%, θα έρθουν δεδομένα προτάσεις, ειδικά αν πάει και η Ελλάδα στο γύρο, το θεωρώ δεδομένο, αλλά από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός σε όλους τους τόνους ξεκαθαρίζω ότι μόνο με εξωπραγματικό ποσό μπορεί να κάτσει να ζητήσει και το εξωπραγματικό ποσό δεν έχει καμία σχέση με τα 15 εκατομμύρια που κιόλας λένε στο εξωτερικό ότι είναι ένα ποσό με το οποίο το δίνει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό σας λέω δεν έχω καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ούτε καν κάτι να συζητήσει ο Παναθηναϊκός τα 15 εκατομμύρια. Εντάξει, κατά άλλα προπόνηση σήμερα. Θα συνεχιστούν οι προπονήσεις μέχρι και την Πέμπτη. Και στην συνέχεια θα πάρουν οι παίκτες άδεια για 4 μέρες. Και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την date 26, είπατε 27 είναι το συμβόλαιο, έκανα λάθος εγώ. 27. Okay. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτές τις μέρες το πρώτο και κύριο είναι να επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες να είναι υγιείς όταν θα ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα. Ο Γιτβάη θα είναι οκ. Okay. Κοίτα, Τάσο, θεωρητικά, αν δεν προκύψει κάτι με εθνικές και με τα σχετικά, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν ουσιαστικά πλήρης. Ναι. Ναι, ναι. Έτσι, άσε Μάγνουσον και Πάλμερ Μπράουν, οκ, έχει μάθει να ζει. Μπράβο, στην ουσία όλη τη σεζόν. Ναι, γι' αυτό ήταν και δύο στόπερ το Γενάρη. Εντάξει, για Τβάη Σέκεφελτ θα είναι οκ. Ο Χουάν Καρίδη μπήκε στους προπονήσεις. Άλλο θέμα δεν υπάρχει. Τώρα με τους διεθνείς να πούμε ότι αυτό περιμέναμε και το είχαμε πει από χθες ο Λοντίκιν. Σημαντική είδηση για μένα αυτή. Είναι εντάξει, ουσιαστικά επιβραβεύεται ο Λοντίκιν για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Ναι, το βοηθάει ο Παναθηναϊκός να πάει ξανά. 100% και το γεγονός ότι έχει γίνει μια τρομερή διαχείριση του goalkeeper
και από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και από τον Φατίχ Τερίμη, διότι υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο κάνουν και τους δύο goalkeeper, είτε ήταν πριν ο Μπρινιόλ είτε τώρα ο Ντραγκόφσκι, αλλά και ο Λοντίκιν, να νιώθουν το ίδιο απαραίτητο στην ομάδα. Και είναι πολύ σημαντικό για έναν τερματοφύλακα ο οποίος δεν θεωρείται βασικός, να νιώθει πολύ σημαντικός, να νιώθει ότι η ομάδα τον υπολογίζει, τον χρησιμοποιεί και σε κρίσιμα παιχνίδια. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Λοντίκιν ανέωσε το συμβόλαιο του στον Παναθηναϊκό. Και βλέπει και ο ίδιος ότι μέσα από αυτές τις συμμετοχές, που μπορεί να μην είναι πάρα πολλές, όπως το βασικό goalkeeper, είναι πολλές για έναν goalkeeper που θεωρείται δεύτερος. Ναι. Δηλαδή του δείχνει ο Παναθηναϊκός και οι προπονητές, του δείχνουν αυτόν τον τρόπο που τον υπολογίζουν πολύ. Αυτές οι συμμετοχές τον έχουν βοηθήσει στο να επανακληθεί στην Εθνική Ρωσίας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Mm-hmm. Τώρα, οι Έλληνες διεθνείς, εντάξει, είναι ο Μπακασέτας, είναι ο Ιαννίδης, γύρω 10, που θα πάνε στην Εθνική. Οι Σλοβαίνοι, ο Βέρμπιτς, ο Σπόραρ και ο Τσέριν. Ο Μλαντένοβιτς και ο Τζούρτζης δεν κλήθηκαν. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο προπονητής της Εθνικής Σερβίας σε αυτά τα παιχνίδια τώρα θέλει να δοκιμάσει κάποιους άλλους παίκτες, αλλά το πιο πιθανό, τουλάχιστον το Μλαντένοβιτς, είναι ότι θα είναι κανονικά στο Euro το καλοκαίρι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Τάσο, μας ευχαριστούμε.